λειτουργού της Εκκλησίας μας Ιησού. Έτσι, μετά από 38 χρόνια γόνιμης και ευσυνείδητης υπηρεσίας στο δικαστικό σώμα, από τα οποία τα τελευταία 10 στον υψηλότερο βαθμό της ιεραρχίας του δικαστικού λειτουργήματος, στον Άριο Πάγο, συνταξιοδοτείται το 1991 με το βαθμό του Αρεοπαγίτου Επιτιμή. Αδρανής όμως δεν μένει ούτε και τώρα. Η πύρινη φλόγα που καίει από τα νεανικά του χρόνια στην καρδιά του γιγαντώνεται και πάλι. Ο Θεός που δοξάζεται με την άμεμπτη πολιτεία του, τον οδηγεί προς την Αγία Τράπεζα για να φωτίζει και να καθοδηγεί το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας. Τις δύο χειροτονίες του, στον πρώτο και δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης, τελεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νικοπόλεος και Πρεβέζης, κύριος Μελέτιος. Με πολύ ευλάβεια και υπέρμετρο ζήλο, με απόλυτη συνέστηση του φοβερού χρέους του, ξεκινά τώρα την ιερή του διακονία ο νέος λειτουργός του υψίστου. Αφιλοκερδός προσφέρει τις υπηρεσίες του και τελεί όλα τα μυστήρια. Δεν έχει επίσημα ενορία, δεν αμείβεται, αντίθετα διαθέτει και το εισόδημά του για την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου. Εργάζεται ακαταπώνητα για τη διάδοση και τήρηση του λόγου του μεγάλου διδασκάλου Ιησού σε ναούς της Μητροπόλεως Αθηνών, σε άλλες μητροπόλεις, σε πολλά μέρη της Ελλάδος, σε μοναστήρια. Σαν άλλος πατροκοσμάς διέρχεται με κρύο, με βροχές, με χιόνια, με υπερβολική ζέστη, πόλεις και χωριά και μονές της βορείου κυρίως Ελλάδος για να στηρίζει με τα φλογερά κηρύγματά του την πίστη των χριστιανών, να λύνει τις διαφορές, να βοηθεί οικονομικά και ηθικά τους έχοντες ανάγκη.